αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Απεργιακής Παλίδης και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει γιατί τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι αναπτύσσονται φαινόμενα έρηδας μεταξύ των συλλόγων των γονέων. Πρέπει να καλάει αυτό το πράγμα για να το αφήσουμε αυτό να συμβαίνει. Επίσης, ο ρόλος μας πρέπει να είναι ενωτικός. Και δεδομένου ότι χρειάζεται μια άμεση παρέμβαση, θεωρώ ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε στα θέματα της ημερησίας, της ημερησίας διάθεσης και μεταστέρασης του Δημοτικού Σχολείου. Ωραία. Κύριε Συμβουλός. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και από μένα. Αυτό που είπε ο κύριος Ζερφός είναι αυτό που μας έχει κάνει μια ζωή. Με τη μορφή του κατεπίου. Δηλαδή εδώ και τώρα, στο πόδι, πρόκειται, αυτά πληρώνουν σήμερα. Αυτά κάνει η προηγούμενη και έρχεται αυτή η δημοτική αρχή και βρίσκει το χάος αυτό και ακούσατε την πρόεδρο και καλά κάνει η πρώτη σου λόγο για πέτσε εδώ και τώρα. Μα αυτό το πράγμα τι γίνεται εδώ και τώρα. Φύγει μετά από μια διαδικασία συγκεκριμένη και αποδεχτεί. Επειδή είναι σε εξέλιξη και το είπε διαφορετικά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος που πρέπει να ομολογήσει ο κ. Κοκκινά, χειρίζεται με πολύ σοβαρό τρόπο ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Επιτρέψτε μας να προωθηθεί η διαδικασία και να είστε εσείς σίγουροι ότι σύντομα κάτι είναι. Γιατί όπου να πάμε, συνάδελφε, εκεί που θα πάμε δεν είναι έτοιμα το θηρία για να δημιουργήσουμε, θα έχουμε τις παρεμβάσεις και ενδεχομένως να πάμε. Αλλά σε τη ολοκληρωμένη πρόταση των υπηρεσιών, θα το βάλουμε κάτω και να είστε σίγουροι κύριε Παπαδίδη ότι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο δεν υποφέρει, θα πάρει τις αποφάσεις που πρέπει για καλό των μαθητών μας, των παιδιών μας, αλλά πάνω απ' όλα για την ασφάλειά τους. Με την έννοια αυτή λοιπόν, προτείνω να μην μπει το θέμα ως εκτός, να τελειώσει η διαδικασία που σύντομα τελειώνει και ότι θα δούμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας, θα βάλουμε κάτι και θα πάρουμε θέση όλων των μας. Με αυτές τις πράξεις. Εγώ πάλι κύριε συνάδελφε, τιμώνω. Τιμώνω και δεν μπορώ να πιστέψω ότι σήμερα, 2014, συζητάμε ένα θέμα το οποίο το συζητούσαμε το 2006, το 2007 και το 2008. Και όταν τότε κάναμε εμείς την πρόταση και είχαμε πει να γίνει μεταστέγαση, τότε είχε πέσει μειοψηφία, η οποία κάποιοι είναι από εδώ, κάποιοι δεν είναι, να μας φάει, διότι δεν έπρεπε να μεταστεγαστεί. Και υποχρεώσατε τις υπηρεσίες και έχετε πολύ μεγάλη ευθύνη της μείζωνος μειοψηφίας για αυτό που γίνεται σήμερα. Διότι αν είχατε αφήσει τις τεχνικές υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους όπως έπρεπε να τις κάνουν, σήμερα δεν θα είχαν. Μεταλυτέλεστε με αυτά που διαβάζω εγώ τα σχετικά τα οποία κάνουν οι τεχνικές υπηρεσίες. Και με όλη αυτή τη διαδικασία φτάσαμε το 2014 να μην έχει σχολείο το έβδομο. Που σήμερα θα είχε τελειώσει, θα ήταν έτοιμο και τα παιδιά θα ήταν μέσα και δεν θα το συζητούσαν καν. Σε αυτό φέρετε πολύ μεγάλη ευθύνη και θα πρέπει να σας καταλογιστούν οι ευθύνες για αυτό το πράγμα. Και είμαι πάρα πολύ θυμωμένος που το συζητάω σήμερα αυτό το θέμα εδώ μαζί σας. Δεν έπρεπε καν να μπει μέσα η πρώην ημερησία διατάξεως. Επειδή ξέρω την αντιγωνία του αντιδημάρχου και ξέρω πόσες μέρες από την ημέρα που ξεκίνησαν τα σχολεία δεν τον βρίσκουμε πουθενά διότι όλη μέρα ασχολείται με αυτό και μόνο το θέμα. Εγώ ξέρω ότι θα φέρει πρόταση στοιχειοθετημένη και τεκμηριωμένη. Και θα φέρει μια πρόταση η οποία ουσιαστικά θα λύνει το πρόβλημα των γονέων. Και θέλω να αναπληθεί το προτείνω, συμφωνώ να αναπληθεί και να έρθει ολοκληρωμένη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Εγώ νομίζω εδώ κλείνει το θέμα που θα ενημερώσω. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Δήμαρχο γιατί με βάση ήταν μέχρι τη δυνατότητα αυτή. Αλλά μετά το κλείνουμε και πάμε αμέσως σε ψηφοφορία εάν θα το συζητήσουμε πριν με ημερησίες διατάξεως ή όχι. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά δεν είναι για μια κατάθεση ενημερώσεις διάθεση να πω κάποια πράγματα. Είμαι υποχρεωμένος και αυτό θα το δηλώσω και παντελείο να διατηρηθεί ούτω ή άλλω. Αλλά τη ευκαιρία που είναι θέμα αφιλογή να πω τα δύο λόγια που λογικά θα δημοσιοποιούσα σήμερα, αύριο ή την άλλη στιγμή τη επόμενη μέρα. Και βέβαια δεν θέλω να γυρίσω στην προεκλογική περίοδο σε συνεντεύξεις τα κρυορούντων και άλλων με καμάρωμα γιατί επιτέλους δόθηκε μια λύση και θα προωθήσουμε ένα σοβαρό δημοτικό σχολείο. Για να αναπτύξουμε στα αρχεία του ΔΙΔΑΣ, εάν έχει την ικανότητα το ΔΙΔΑΣ να έχει κρατήσει κάποια αρχεία, θα πρέπει να τα βάλουμε να πέσουν. Για αυτούς όλους οι οποίοι έκαναν τις συνεντεύξεις προκειμένου να πούνε ότι το Μάιο θα ξεκινήσει στο σχολείο και το Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμο και χωρίς να πούνε τα παιδιά τους. Και βεβαίως θα αναφερθώ και σε αυτό που είπε ο κ. Σεφάκης το 2007. Προσωπικά και η δημοτική αρχή τότε θέλαμε
και υπέστη με τα μάτια. Και από την εκπαιδευτική κοινότητα και λυπάμαι και το σύλλογο τότε γονών και γυδεμόνων. Ο οποίος έρχεται σήμερα και λέει αυτό που λέγαμε το 2007. Ότι δεν μπορεί, ρε παιδιά, εδώ μέσα να σοβαδίζουμε, να χτίζουμε, να κρεμίζουμε και δίπλα να παιδάκια να κάνουν μάθημα. Και βεβαίως, το ετέλεσθε ενός δημάρχου ή εκτελούντος περί δημάρχου, ο οποίος είναι και ένα κατά σύμπτωση επάγγελμα που έχει σχέση με την οικοδομή, είναι τουλάχιστον περίεργο το πώς προήλθε και γιατί βγήκε και φαντάζομαι έχει σχέση με την προηγούμενη συνέντευξη όπου δρακτηριοούντες έλεγαν και το τέτοιο δημοτικό σχολείο. Ακούστε κύριε συνάδελφε, και απευθύνομαι και προς τους γονείς με ένα κείμενο επειδή κάποιοι φίλοι μου λένε όλα τα μπορεί ο κηρύξης. Δεν έχω πάρει ακόμα το λαμπάκι του Χάρι Πότερ. Αν είναι να μου πείτε πού το παραγγέλνω, το παραγγέλνω να το παραλάβω. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Παραλάβουμε ένα πρόβλημα που μας το πληροδότησε προηγούμενη δημοτική αρχή. Μας το πληροδότησε. Και μας το πληροδότησε όχι γιατί έτσι έτυχε, γιατί η λειτουργία τους στο 7ο Δημοτικό Σχολείο και αυτό που μας χειροδότησε είναι προϊόν ενός μοντέλου διοίκησης της εξουσίας που είχε γραμμένα στα παλαιότερα των υποδημάτων τους την οπιμότητα, τη σοβαρότητα και που θεωρούσε θέοδο την κόρτη και τον ισορρόπιο κατήριο τους. Κάπως έτσι, με αυτή τη λογική, καταστατηγήθηκαν οι όροι της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου, αλλά και ο κανονισμός ασφαλείας, και το τονίζω, ο κανονισμός ασφαλείας των έργων. Για να έχουμε ξαφνικά τους εκβλέποντες να αγωνιούν και να λένε δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Για να το καταλάβουμε όλοι και να τελειώνει. Έργα δεν μπορεί να γίνονται στο σχολείο ταυτόχρονα με την παρουσία παιδιών. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να γίνει. Όποιος αναλάβει την ευθύνη, να την αναλάβει πλήρως. Είτε επιβλέπων που βλέπουν σαν αρχή είναι, είτε γονείς. Και βεβαίως οι γονείς στην κατάλληλη στιγμή είναι να φοβόμαστε για τα παιδιά μας. Αλλά να μην φοβόμαστε από ένα μήνα, να φοβούνται τώρα. Είναι παράνομο, είναι ανεύθυνο και επικίνδυνο να λειτουργούν να λειτουργεί το σχολείο και στο ίδιο κτίριο να γίνονται εργασίες στο συγκεκριμένο κτίριο, ειδικά στο συγκεκριμένο κτίριο, γνωρίζουν όλα τα προβλήματά του. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συμπολίτες, συμπολίτες της Συλλογωνίων του πρώτου δημοτικού δημοτικού σχολείου. Το λιγότερο που με απασχολεί είναι να καταλογίσω ευθύνες ή να καταλήξω τους υπεύθυνους για τα προβλήματα του σχολείου. Τους έδωσε να τους έδειξε όλους αυτούς με το δάχτυλό του ολόκληρη κόση. Το δάχτυλό της ολόκληρη κόση. Τους έδειξε η κοινωνία της κόμπης υπεύθυνους για την κατάσταση που βρίσκεται όχι μόνο το έργο, αλλά και ολόκληρη κόση. Τελειώνω και βέβαια. Για όσους κάνουν όπως το ξεχνούν, είμαστε μια δημοτική αρχή 19 ημερών και αναλαμβάνουν να λύσουν ένα πρόβλημα που άλλοι δημιούργησαν. Που αν είχαν κάνει ήδη ό,τι έπρεπε, σήμερα δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Εγώ τονίζω είμαι εδώ για να δίνω λύσεις και όχι για να κάνω διαπιστώσεις. Με γνωρίζετε, με γνωρίζει η κοινωνία της χώρας. Δεν είμαι εδώ για να καταλέγω ευθύνες, ακόμα και αν αυτοί που τις έχουν δεν έχουν ευθυξία να αναλάβουν. Θέλω να διαβεβαιώσω όμως τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς κοινότητα του 7ου ότι πολύ σύντομα γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και από τον αντιδήμαρχο των τεχνικών έργων και από τον μέλλοντα θα συζητήσει σε λίγο πρόεδρο τη Σχολική Επιτροπή, Ποδοδάκη τη Σχολική Επιτροπή, να βρεθεί λύση. Αυτό σα το λέω ειλικρινά γιατί θα το ζείτε, το διαισθάνεστε, το βλέπετε.